Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλώς ορίσατε και σε αυτό το vlog μας. Αν δεν κάνω λάθος, μέρα 13, μέρα 13, ναι. Ξυπνήσαμε αρκετά νωρίς γιατί έχουν έρθει τα σκυλάκια πάλι εδώ στη γειτονιά μας. Για όσους θυμάστε έτσι από παλιότερα vlog, έχουμε κάτι αδεσποτάκια που το χειμώνα έρχονται προς εμάς και το καλοκαίρι πάνε προς την παραλία, οπότε τώρα χειμωνιάσανε και ήρθανε πάλι εδώ. Έχουν γίνει περισσότερα και γαυγίζουν όλοι τη νύχτα. Σηκώθηκα σήμερα στις 4 το πρωί από τα γαυγίσματα. Γαυγίζουν σε όποιον περνάει. Αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο. Φοβάμαι μην δακώσουν και κανέναν στο τέλος. Ναι, έχουμε σηκωθεί από τις 4. Εγώ τουλάχιστον. Μετά δεν κατάφερα να ξανακοιμηθώ δυστυχώς. Έχω την κατάρα του... την insomnia. Που άμα ξυπνήσω δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ. Τέλος πάντων όμως, σας πήρα από τα μούτρα πρωί-πρωί. Εντάξει, για εσάς είναι μεσημέρι. Πάω να ρίξω την μέρα 13. Από την εταιρεία Avant. Η εταιρεία Avant είχε την πανάκριβη κρέμα χεριών που είχαμε βρει στο περσινό Advent Calendar. Το συγκεκριμένο είναι η αλουρονικό Argan Peonia Sweet Almond Oil. Είναι Age Protect. Και UV για τα χείλια είναι. Είναι lip scrub. Sugar lip scrub. Πάρα πολύ ωραίο. Για να διαβάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αποκτήστε τα πιο απαλά χείλη κάτω από το mistletoe των Χριστουγέννων, το γκί. Θα έχετε βελούδινα χείλη με αυτό το scrub ζάχαρης. Είναι ιδανικό για το κρύο και το χειμωνιάτικο καιρό. Έχει φόρμουλα που απολυπίζει απαλά τα νεκρά κύτταρα των χιλιών μας και τα αφήνει απαλά και ενυδατωμένα. Και έτσι κάνει τα χείλη μας ιδανική βάση για να βάλουμε πάνω το λιμπάλ μας ή το κραγιόν μας. Έχει μέσα συστατικά που θρέφουν τα χυλάκια μας. Πεόνια, sweet almond, τριαντάφυλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και είναι και σε εύχρηστη συσκευασία. Είναι αυτά τα που είναι σαν lip gloss, οπότε μια χαρά θα το κάνεις έτσι. Θα το δοκιμάσουμε. Μου άρεσε το σημερινό. Και μιας και είμαι εδώ και ο Γιαννάκος δεν έχει φύγει ακόμα, προσέχει μέσα την Ισαβέλα γιατί ξύπνησαν και αυτοί για να φύγει ο Γιαννάκος ταξίδι, η Ισαβέλα ξύπνησε να πει το γαλατάκι της. Η σημερινή χριστουγεννιάτικη πινελιά θα είναι από αγαπημένο My New Baby Center. Σας το έχω δείξει αυτό το site πάρα πολλές φορές. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι από τις λίγες συνεργασίες που αγαπώ να λαμβάνω πακέτα τους και όχι μόνο. Και πραγματικά αγαπώ την όλη νοοτροπία του συγκεκριμένου site. Το My New Baby Center λοιπόν έχει φτιάξει το χριστουγεννιάτικο κουτί τους. Για όσους δεν γνωρίζετε, φτιάχνει διάφορα τέτοια κουτιά με διάφορα προϊόντα μέσα. Είτε για βρεφάκια, είτε για βρέφη και παιδιά, είτε για όλη την οικογένεια. Μπορεί να έχει αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες σε κανονικές συσκευασίες, αλλά και δείγματα. Και δεν πληρώνεται τίποτα για τα προϊόντα, πληρώνεται μόνο τα έξοδα αποστολής, μεταφοράς για να το αποκτήσετε. Δηλαδή ένα ολόκληρο τέτοιο πακέτο μπορεί να κάνει ας πούμε 5 ευρώ. Αυτό θα πληρώσετε μόνο. Στο My New Baby Center βέβαια έχουν πάρα πολλά σεμινάρια, κάποια είναι εδώ και δωρεάν για μέλουσες μανούλες, για νέες μανούλες, πώς να περιποιηθείτε το βρέφος σας. Πράγματα για θέματα της εγκυμοσύνης που μπορείτε να μάθετε και να σας βοηθήσουν. Έχουν μια φανταστική διατροφολόγο που θα βοηθά τις γυναίκες και κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και μετά ώστε να ελέγξουν το βάρος τους. Ακόμα και σε ειδικές περιπτώσεις, αν υπάρχει ζάχαρο, αν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο θέμα υγείας, να μας βοηθάνε. Το site αυτό βοηθά όλες τις γυναίκες σε όλες τις εκφάνσεις και περιστάσεις της ζωής της. Και πραγματικά τους αγαπώ και τα αγαπάτε κι εσείς, γιατί μου στέλνετε πάρα πολύ συχνά ότι παίρνετε τα κουτάκια τους από τότε που σας τα έδειξα εγώ. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί το πρώτο να το είχαμε πάρει και πριν 2 χρόνια. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος τώρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν κουτί το είχα δει που το φτιάχνανε και λέω τι φανταστικό κουτάκι είναι αυτό, δεν ήξερα τι είχε μέσα. Είχα δει μόνο το χριστουγεννιάτικο μοτίβο τους και λέω θα μπορώ να το πάρω. Μπαίνω κάποια στιγμή μέσα, το βάζω στο καλάθι, κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα με την Ισαβέλα και βγαίνω και μπαίνω μετά από 5 λεπτά και ήταν sold out. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα για να το προμηθευτείτε, θα σας έχω εγώ το link κάτω στο κουτί περιγραφής. Αν το βρείτε, να το πάρετε γιατί πραγματικά όχι μόνο αξίζει,
παραξίζει. Τελικά μου το έστειλαν. Δεν το πρόλαβα εγώ για να το πάρω, αλλά μου το έστειλαν αυτοί. Και πολύ χαίρομαι. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει 5 full size προϊόντα. Το ένα είναι μία οδοντόκρεμα της AIM, η οποία είναι με φυσικά συστατικά, έχει καρύδα και βοηθά να επανέλθει η φυσική λευκότητα των δοντιών με κύλισμα καρύδας και νότες μέντας. Πάρα πολύ ωραία, θα τη δοκιμάσουμε. Έχει αφρόλουτρο σαμπουάν 1-3, εξαιρετικά ήπιο και απαλό της Proderm. Μου είχαν ξαναστείλει τέτοια και τα είχαμε τελειώσει όλα. Βασικά, όταν έχεις μωράκι και βρεφάκι, αυτά εδώ τα τελειώνεις στο άψε σβήσε, γιατί πλένεις όλη την ώρα. Οπότε, πραγματικά αξίζει το κουτί ολόκληρο μόνο και μόνο γι' αυτό, για την κατανάλωση. Conditioner από την Tresemme, σε full size συσκευασία όλα, το συγκεκριμένο είναι 400 ml, είναι το pH Purify and Hydrate, για... και έχει και υαλουρονικό και white clay, έχει ελαφριά σύσταση που κάνει τα μαλλιά μας πάρα πολύ απαλά. Τέλειο. Επίσης full size συσκευασία από την αγαπημένη Lux και το άρωμα Secret Bliss. Έχει, λέει, η σύσταση που διαρκεί το άρωμά του και είναι με αιγυπτιακή βιολέτα και έλαιμι oil. Δεν ξέρω τι είναι το έλαιμι. Είναι 600 ml τεράστιο, αλλά παιδιά μας χοβολάει. Και τελευταίο προϊόν του κουτιού είναι από την εταιρεία Vaseline. Είναι για χέρια και υγιή χέρια, λέει, και δυνατά νύχια. Έχει κερατίνη και είναι 10 φορές πιο δυνατά νύχια σε 2 εβδομάδες. Τον 75 ml. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Τους αγαπώ, να το ξέρουν και από εδώ. Θα σας έχω κάτω στο κουτί περιγραφή στο site τους για να μπείτε να δείτε και τα κουτιά που φτιάχνουν αναδιαστήματα, να μπαίνετε συνέχεια για να τα προλαβαίνετε, γιατί πραγματικά γίνονται ανάρπαστα, αλλά και για να δείτε για σεμινάρια, για διατροφές, για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βγάζουν και μας βοηθούν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε από εκεί να πιούμε το υπόλοιπο καφεδάκι, να φύγει και ο Γιαννάκος ταξίδι, να σηκώσουμε την Αναστασία να πάμε σχολείο και τα λέμε μετά. Μέρα 13. Το βρήκαμε από χτες. Μαμά, πλούσε φλουκλάκια μου. Ήταν μια τριάδα, παιδί μου, γι' αυτό τελειώσανε. Τώρα δεν έχει άλλο. Ξύπνησε το μικρούλι μου, πρόλαβα και έκανα μοντάζ το Q&A που λογικά θα το δείτε αύριο και έτσι όπως έκανα μοντάζ, απλά να σας πω ότι θα είναι άφιλτρο τελείως, δηλαδή δεν έχω κόψει σχεδόν τίποτα, έτσι, φάτσα φόρα όλα. Πάμε να μαγειρέψουμε κοτόπουλο με πατατούλες στο φούρνο. Αυτά. Thank you.
παίζει τόσο πολύ ώρα στο δωμάτιό της, πραγματικά. Όλα τα παιχνίδια που είχα δώσει στο σαλόνι δεν τους έδινε καμία σημασία, γιατί από τότε που φτιάξαμε το έπιπλο, της αρέσει να ανεβαίνει εκεί πάνω και να παίζει. Οπότε της πήγα όλα τα παιχνίδια μέσα και τώρα παίζει με όλα μόνη της μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Η Αναστασία δεν έπαιζε ποτέ μόνη της. Οπότε μια χαρά. Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας σε ένα θέμα. Προσπάθησα να μάθω στην Ισαβέλα το ποτήρι, να πίνει το γάλα της με το ποτήρι, το κίκο, θυμάστε, με το καλαμάκι, να κόψουμε τον πιπερό, αλλά δεν το δέχτηκε καθόλου. Δηλαδή η πρώτη προσπάθεια ήταν τραγική, έκλαιγε, προσπαθούσε να πιει, δεν νευρίαζε, δεν ξέρω, δεν πήγε καθόλου καλά. Το σταμάτησα τώρα, έχουμε κάνα 2-3 μέρες που πίνουμε πάλι με τον πιπερό. Προσπάθησα μία φορά, να σας πω την αλήθεια, δεν ξαναπροσπάθησα γιατί δεν ήθελα να κλαίει. Το μεταξύ πίνει γάλα την ώρα που είναι να κοιμηθεί. Μήπως να το έδινα το ποτήρι την ώρα που ξυπνάει, μήπως έτσι το μάθει πιο εύκολα, δεν ξέρω. Εμένα η Αναστασία, επειδή σταμάτησε να πίνει γάλα κάποια στιγμή, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να σταματήσει τον πιπερό, απλά δεν της ξαναέδωσα γάλα σε πιπερό. Έπινε στο ποτήρι της που έπινε το νερό της, ας πούμε. Αν ξέρετε κάποιο κόλπο ή έχετε προσπαθήσει κάτι και σας βοήθησε με το να κόψετε εύκολα τον πιπερό, χωρίς το παιδάκι να μπάθει έτσι τραυματικό επεισόδιο, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Τη συμβουλή σας έτσι. Τι κάνατε εσείς και πέτυχε. Να την προσπαθήσω. Γιατί προς Θεού δεν θέλω να κλαίει, δεν μου αρέσει καθόλου να στεναχωριέται. Είναι χαζός ο λόγος να κλαίει αυτό το πράγμα. Είναι μικρούλα ακόμα, το ξέρω. Αλλά όσοι το έχετε πετύχει εύκολα, γράψτε μου τι κάνατε. Αυτά. Πάω να δω λίγο τηλεορασούλα. Τι έχει γίνει με αυτή την Καϊλή. Ένας χαμούλης έχει γίνει. Να περάσει λίγο η ώρα να γίνει το φαΐ μας. Έξω έχει λιακαδίτσα, αλλά κρύο. Μήπως πάμε και λίγο βολτίτσα. Θα δούμε. Γιατί εμείς όποτε λέμε να πάμε βόλτα, βρέχει. Περιμένω να βγει και το σταγνωτήριο, τώρα τελειώνει. Έβαλα ένα πλυντήριο από νωρίς. Οπότε να το διπλώσω, να το βολέψω κι αυτό. Ορίστε. Όχι τον καφέ μου, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ναι. Φάει το τοστάκι σου. Κόψουμε φρουτάκια σε λίγο να φάμε. Ναι, θα κόψω τώρα. Πάω να κόψω φρουτάκια. Πάμε τη βολτίτσα μας. Έχει ζέστη, παραδόξως, για τον καιρό. Έχει 18 βαθμούς. Είναι μια χαρά. Κάναμε τώρα τη βόλτα μας. Πάμε λίγο από τη μεριά του Θερμεσίλα, έτσι, και από εκεί από τις Ιαματικές πηγές, για να πάμε στο σχολείο μετά, να πάρουμε το Αναστασάκι να γυρίσουμε, να φάμε. Πεινάω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, κρατιέμαι ακόμα. Και να διαβάσουμε για αύριο. Έχουμε και αγγλικούλια σήμερα. Κλασική δευτερούλα. Φάγαμε. Ώρα για διάβασμα. Το μικρό κοιμήθηκε μόλις. Την έβαλα να πιει το γαλατάκι της και ξεράθηκε. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε για διαβάσματα. Θα τα στείλουμε και στη φιλενάδα μας, γιατί λείπουνε ταξίδι, τυχερούλιδες. Και να ξεμπερδεύουμε και με αυτό. Thank you.
Γεια σας. Αργό μεσημέρο. 4:15 πάει. Ξύπνησε το μικρούλι μου. Πήρε ένα σουέμπς να πιω. Αγάπη μου, ο μπαμπάς είναι στη δουλειά, δεν είναι εδώ. Δεν, τα φωτάκια μας, ναι. Έλα. Δεν είναι εδώ ο μπαμπάς. Θα έρθει την Παρασκευή. Δράματα που έφυγε ο μπαμπάς μας σήμερα. Τι να κάνουμε. Ξύπνησε το μικρούλι μου, τελειώσαμε τα διαβάσματα. Ήρθα τώρα να κάτσω να κάνω λίγο μοντάζ, κάποια αρχεία, ώστε να μην έχω πολλά μετά. Βλέπω τα σχόλιά σας από το προηγούμενο βίντεο. Σε δύο δεν άρεσε η αλλαγή που κάναμε με την πολυδρόνα. Δεν μου αρέσει, παιδί μου, γιατί δεν σας αρέσει. Είναι λίγο το pop of color. Γούστα είναι αυτά. Εμάς μας άρεσε, γιατί γενικά ο χώρος μας είναι σε πολύ ουδέτερες έτσι, υποχρώσεις, οπότε μας άρεσε. Μία κοπέλα μου είπε να βρω μία άλλη γωνία να τη βάλω. Και λέω, μήπως όταν φύγει το δέντρο, να μπει στη θέση του δέντρου με το υποπόδιο. Αλλά αρέσει την Αναστασία αυτή η πολυθρόνη και έχουν κάνει, λέει, movie γωνιά. Και τους αρέσει πάρα πολύ που κάθεται ο ένας στη μία πολυθρόνα και άλλος στην άλλη και βάζει ο καθένας την κουβερτούλα του και παίρνουν και popcorn και κάθεται και βλέπουν ταινίες με τον Τζόνι. Τέλος πάντων, μια πολυθρόνα είναι. Λοιπόν, πήρα το σουέψ μου, πάω να κάνω μοντάζ για να μην μείνουν πολλά για μετά, ώστε αργότερα να το βάλω να γίνει export. Οπότε τα λέμε μετά. Έβαλα μπροκολάκι να το βράσω για το βράδυ. Τα κορίτσια έχουν φαγητό από το μεσημέρι κοτόπουλων πατάτες. Εγώ δεν ξέρω τι θα φάω. Μάλλον καμία τονοσαλάτα. Μπορεί ναι. Φάγαμε τις πουτίγκες μας για απογευματινό. Περιμένουμε να περάσει η ώρα να πάμε αγγλικά. Θα γυρίσω σπίτι τελικά. Δεν θα κάνω κάτι γιατί θα είναι πολύ νύχτα έξω. Πού να πάω με το καρότσι. Να έρθουμε εδώ. Στο δεντράκι μας το ωραίο. Τα φωτάκια μας. otostratos.gr. Μέχρι 15 Δεκεμβρίου θα είναι ο κωδικός μου. Να σας το θυμίσω. Nancy 10 για 10% έκπτωση. Θα σας τα αφήσω κάτω στο κουτί περιγραφής. Να βρείτε φωτάκια, gadget, είδη δώρων για όλη την οικογένεια. Βρίσκεις τα πάντα. Αυτό το λογάκι αθάνατο. Αθάνατο. Σηκώνει και την Αναστασία. Σκοτεινό το πλάνο, άφησα το Αναστασάκι στα αγγλικά, πάμε τώρα σπίτι, ξεκίνησε και βρέχει το μεταξύ, ψυχαλίζει, οπότε τώρα είναι που δεν θα πάμε πουθενά. Λέγαμε πως πάμε βόλτα, αλλά μπα. Λοιπόν, διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Πώς να μην το χάνεις με τα παιδιά σου». Τέλος πάντων, είμαι κάπου στη μέση. Προσπαθώ να το τελειώσω μέχρι τέλος του μήνα. Να είναι το τελευταίο βιβλίο που θα τελειώσω μες στη χρονιά. Και σήμερα κατάλαβα τι λάθος κάνω και το χάνω με το θέμα των διαβασμάτων της Αναστασίας και την πίεση που υπάρχει έτσι μέσα στην ώρα εκείνη. Έλεγε μεταξύ άλλων που πρέπει να το διαβάσετε για να έτσι λίγο αντιληφθείτε το νόημα του βιβλίου, ότι το να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ενώ παλιά λέει περηφανευόμασταν γι' αυτό, ότι είμαστε multitasker, πρώτη από όλους είμαι εγώ, δηλαδή μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά ουσιαστικά σου λέει ότι δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να είσαι το 100% από αυτό που θες να κάνεις όταν ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και δεν λέμε τώρα για 2-3 πράγματα, δηλαδή να βλέπεις τηλεόραση και ταυτόχρονα να μιλάς ή να βλέπεις τηλεόραση και ταυτόχρονα να τρως ή τέτοια πράγματα. Λέμε πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά, δηλαδή το να αφιερώνεις το χρόνο στο παιδί σου για να το βοηθήσεις με το διάβασμα, στο να αφιερώνεις το χρόνο στο παιδί σου για να παίξετε. Και το λάθος που έκανα εγώ λοιπόν ήταν ακριβώς αυτό, ότι παράλληλα με το διάβασμα της Αναστασίας έκανα και άλλα πράγματα.
Μπορεί να κοίταζα το κινητό μου, μπορεί να έκανα μοντάζ, μπορεί να είχα στο νου μου να πάω να διπλώσω το στεγνοτήριο, να έχω στο νου μου το να τελειώνω γρήγορα για να πάω να κάνω μπάνιο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ουσιαστικά τι σου λέει, ότι σου προκαλεί ένταση με το να ασχολείσαι με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και εκείνη την ώρα να ξεσπάς και να βγάζεις εκνευρισμό και ένταση και τα λοιπά. Ελπίζω να γίνονται κατανοητά αυτά που λέω και είμαι μέσα στη μαυρίλα τώρα εντελώς. Τι να κάνω, εδώ η γειτονιά μας είναι μαύρη μαυρίλα πράκος, μαύρη σαν καλιακούδα. Λοιπόν, ελπίζω να έγινε κατανοητό, οπότε θα ήθελα να βοηθήσω και άλλες μαμάδες έτσι που χάνουμε την υπομονή μας στο θέμα των διαβασμάτων. Κλείστε το κινητό σας, αν κάνετε το ίδιο πράγμα με μένα ή αν είστε και κάνετε 500 πράγματα ταυτόχρονα, σταματήστε να κάνετε ό,τι κάνετε και αφοσιωθείτε καθαρά στο διάβασμα του παιδιού. Δεν με βλέπετε καθόλου τώρα, γεια σας. Λέει πολλά το συγκεκριμένο βιβλίο. Αυτή είναι μία από τις τεχνικές οι οποίες αναλύει σαν συμβουλή και σαν τι μπορείς να κάνεις για να αποφεύγεις τα ξεσπάσματα στα παιδιά σου. Οπότε, ναι, θεώρησα ότι επειδή με βοήθησε σήμερα και θα το προσπαθήσω και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί σου έχει και κάποια τρίκ και tips τι μπορείς να κάνεις για να αφοσιώνεις σε ένα πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο οι άνθρωποι που έχουν μάθει να κάνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα να αφοσιωθούν μόνο σε ένα. Θέλει πολύ εκπαίδευση όλο αυτό. Οπότε σου λέει εκπαιδεύσου σιγά σιγά με κάποια κόλπα που σου λέει τι να κάνεις, ώστε να περιορίσεις την ένταση ανάμεσα σε σένα και τα παιδιά σου, ανάμεσα σε σένα με τον άντρα σου, ανάμεσα σε σένα και το αφεντικό σου, ανάμεσα σε σένα και τη μαμά σου. Γενικά, όχι μόνο στα παιδιά, πώς γενικά να μην το χάνεις, να έχεις περισσότερη υπομονή. Οπότε ναι, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και βοηθητικό, οπότε το μοιράζομαι μαζί σας. Αν κάποια έτσι κάνει το ίδιο πράγμα με μένα, δηλαδή ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα την ώρα που διαβάζει το παιδί της, να σταματήσει να το κάνει, θα είναι πολύ βοηθητικό, θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα το διάβασμα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς κλάματα, χωρίς ένταση, χωρίς νεύρα, χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα. Και πραγματικά προσπαθήστε το, μπορεί να πιάσει. Πήγαμε λοιπόν το Αναστασάκι στα αγγλικά, θα πάμε να την πάρουμε σε περίπου μια ώρα και. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω το βίντεο αυτό, το vlog. Θα γυρίσουμε να κάνω μπάνιο το μικρό, να τους βάλω να φάνε. Είδατε, έχουμε ετοιμάσει ήδη τα φαγητά. Να φτιάξω εγώ την τόνο σαλάτα μου. Και θα ξαπλώσουμε νωρίς, γιατί τα σκυλάκια με ξύπνησαν 4 η ώρα σήμερα. Οπότε ναι, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Οπότε σας κλείνω, θα τα πούμε πάλι αύριο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι. Φιλάκια πολλά!